Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η καθιστική ζωή αλλά και η κληρονομικότητα αποτελούν συχνά αιτίες για την παχυσαρκία, μια πάθηση που τείνει να πάρει διαστάσεις επιδημίας ακόμη και στην Ελλάδα. Άτομα κάθε ηλικίας ταλαιπωρούνται καθώς επιδίδονται σε συνεχείς εξαντλητικές δίαιτες, οι οποίες το μόνο που καταφέρνουν είναι να αναστρέψουν τον μεταβολισμό και τις ισορροπίες του οργανισμού, εξαντλώντας παράλληλα και τις ψυχικές δυνάμεις του ατόμου. Ωστόσο, σήμερα η χειρουργική ιατρική έχετε να δώσει και εδώ λύσεις και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Μαζί μας λοιπόν για να μιλήσουμε για την πάθηση της παχυσαρκίας είναι ο λαπαροσκόπος χειρουργός, κύριος Γιώργος Κρέκας. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ειδικευμένος χειρουργός παχυσαρκίας, μέλος Παγκοσμίας Συνομοσπονδίας Χειρουργών Παχυσαρκίας και διευθυντής χειρουργικής της Μονάδας Παχυσαρκίας της Βιοκλινικής Αθηνών. Γιατρέ, παχυσαρκία, μια σύγχρονη επιδημία. Η παχυσαρκία θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σαν η νόσος. Η σοβαρότερη νόσος, η σοβαρότερη απειλή για την υγεία στον 21ο αιώνα, σε αυτό δηλαδή τον αιώνα που διάγουμε τώρα. Έτσι έχει χαρακτηριστεί. Πρόκειται σε πραγματικότητα για μια επιδημία που ο πυπολασμός αυξάνει μέρα με την ημέρα. Έχει χαρακτηριστεί σαν νόσος του δυτικού πολιτισμού. Στην πραγματικότητα συνδέεται άμεσα με τον τρόπο ζωής, τον σύγχρονο τρόπο ζωής, δηλαδή με την καθιστική ζωή και την ανθυγιεινή διατροφή που χαρακτηρίζουν τις μέρες μας, έτσι αυτό που λέμε δυτικό πολιτισμό. Άρα λοιπόν μιλάμε για βασικά αίτια διατροφή και τρόπο ζωής, καθιστική ζωή που κάνουμε. Ακριβώς. Δεν περπατάμε, δεν κινούμαστε, δεν αθλούμαστε ενδεχομένως. Ακριβώς. Έχει περιοριστεί λόγω του συνωστισμού στις πόλεις, εν πάση περιπτώσει, η φυσική δραστηριότητα, η καθημερινή φυσική δραστηριότητα στο ελάχιστο. Στην ουσία είναι σαν να μην κινούμαστε καθόλου. Ωστόσο, γιατρέ, είναι μόνο φυσικά τα αίτια εκείνα της παχυσαρκίας? Όχι, είπαμε βεβαίως ότι και η ανθυγιεινή διατροφή, που είναι εξαιρετικά ανθυγιεινή στις μέρες μας. Έτσι, το σύνολο της διατροφής μας, ξέρετε πολύ καλά, έχουμε απομακρυνθεί από αυτό που λέμε μεσογειακή διατροφή. Έχουμε απομακρυνθεί κατά πολύ από τη διατροφή του παππού και της γιαγιάς σήμερα. Η σύγχρονη διατροφή περιλαμβάνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό επεξεργασμένες τροφές, δηλαδή αρκετή μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, άλευρα, πολλούς υδατάνθρακες και πάρα πολύ λίπος, που προσθέτουν πολλές θερμίδες, οι οποίες είναι αχρίαστες στην πραγματικότητα, μια και δεν τις χρειαζόμαστε γιατί δεν κινούμαστε, δεν τις καίμε, δεν έχουμε ανάγκη να τις κάψουμε. Ωστόσο, υπάρχει το ζήτημα κληρονομικότητας ή άλλων παραγόντων παθολογικών, οι οποίοι με τη δική τους συνεισφορά μας οδηγούν στο πρόβλημα της παχυσαρκίας. Υπάρχει και αυτό το ποσοστό. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει και η γενετική προδιάθεση που αφορά ένα ποσοστό περίπου 5-10% το πολύ. Δηλαδή βλέπουμε σε κάποιες οικογένειες ότι υπάρχουν αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας. Υπάρχουν και παθήσεις που ευνοούν την παχυσαρκία, όπως είναι αυτό που πολύ καλά γνωρίζουν όλοι, ο θυροειδής που ψάχνουν οι πάντες, όταν η ζυγαριά μας αποκλίνει λίγο προς τα πάνω. Το πρώτο που κοιτάει κανείς είναι να δω το θυροειδή μου. Πράγματι, ο διαβήτης. Ο διαβήτης σχετίζεται έμεσα με την παχυσαρκία. Αιτιολογικά η παχυσαρκία ευνοεί το διαβήτη, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αμιγώς η παχυσαρκία προκαλεί το διαβήτη. Απλά τον χειροτερεύει. Ωραία. Ας μείνουμε προς το παρόν σε αυτά τα λίγα που έχουμε πει για την παχυσαρκία. Πάμε να δούμε όμως ένα σχετικό βίντεο για το τι ακριβώς προκαλεί την παχυσαρκία και θα επιστρέψουμε εδώ να συζητήσουμε εκτενώς για την αντιμετώπιση της. Ας το δούμε. Η παχυσαρκία είναι μια ακραία κατάσταση αποταμίευσης λίπους που δημιουργεί μορφολογικές και λειτουργικές διαταραχές στον οργανισμό. Ένα άτομο θεωρείται παχύσαρκο όταν το βάρος του είναι 20% ή περισσότερο πάνω από το αναμενόμενο για το φύλο και την ηλικία του. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο προσδιορισμός της παχυσαρκίας γίνεται μέσω του δείκτη μάζας σώματος, ο οποίος προκύπτει αν διαιρέσουμε το σωματικό βάρος με το τετράγωνο του ύψους. Τα φυσιολογικά όρια είναι μεταξύ 20 και 25. Υπέρβαρο θεωρείται ένα άτομο όταν έχει δείκτη μάζας σώματος 25 μέχρι 29,9. Και παχύσαρκο όταν έχει μεγαλύτερο του 30. Όταν ο δείκτης ξεπερνά το 40, η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται με το προσωνύμιο νοσογόνος.
Η κατάσταση συνδέεται με σοβαρές μορφολογικές και λειτουργικές διαταραχές του οργανισμού, νοσηρότητα, ακόμη και θνητότητα. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι η απορρίθμιση του μεταβολισμού και η επίμονη τάση για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του βάρους. Όταν η παχυσαρκία αγγίζει τα όρια, τότε τα κλασικά συντηρητικά μέσα, δίαιτες, φάρμακα, συμπεριφορική θεραπεία, δεν έχουν ικανοποιητικό μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Οι δίαιτες προκαλούν γρήγορη εξάντληση και απογοήτευση. Αλλά ακόμα και όταν επιτευχθεί κάποια απώλεια βάρους, αυτό επανακτάται σε λίγους μήνες στο 93 με 98% των περιπτώσεων. Στην νοσογόνο παχυσαρκία, η μόνη αποτελεσματική θεραπεία είναι η χειρουργική. Με τη χειρουργική γίνονται ανατομικές αλλαγές στο πεπτικό σύστημα που έχουν σκοπό το μόνιμο περιορισμό της ποσότητας της τροφής και της προσλαμβανόμενης ενέργειας για να αναγκαστεί ο οργανισμός να καταναλώσει τα αποθέματα λίπους. Με την απώλεια βάρους επέρχεται σημαντική ανακούφιση πολλών από τις παθήσεις που συνδέονται με την παχυσαρκία, όπως η υπέρταση, η αναπνευστική ανεπάρκεια, το υπνοαπνοϊκό σύνδρομο, η αρθρίτιδα και ο διαβήτης. Αναφορικά με το διαβήτη τύπου 2, μάλιστα, που η σχέση του με την παχυσαρκία είναι τόσο στενή, όπως φανερώνει και ο νέος ιατρικός όρος διαβιωτοπαχυσαρκία, οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για άμεση θεραπεία. Γιατρέ, νοσογόνος λοιπόν παχυσαρκία, είδαμε το προφίλ. Τα συμβατικά μέσα φαίνεται ότι δεν αποδίδουν στην αντιμετώπιση της. Τι άλλες επιλογές λοιπόν έχουμε για ένα άτομο το οποίο είναι παχύσαρκο και μάλιστα με ένα δείκτη σώματος που ξεπερνάει το 40, αυτό το δύσκολο και μαγικό αριθμό, μπορεί να πει κανείς, σε ορισμένες περιπτώσεις. Ναι, αυτό ακριβώς είναι που χαρακτηρίζει τη βαριά παχυσαρκία πλέον, την κλινικά σοβαρή παχυσαρκία ή αλλιώς νοσογόνο παχυσαρκία, το 40. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ακόμα και άτομα που έχουν μικρότερο δείκτη σωματικού βάρους και αυτά θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη χειρουργική κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό θα το κρίνει ο ειδικός, ο γιατρός, ο ειδικός, αυτός που ασχολείται με τις επεμβάσεις αυτές της παχυσαρκίας. Με την βαριατρική, με τη βαριατρική χειρουργική, όπως ονομάζεται. Τώρα, για όλα αυτά τα άτομα λοιπόν που δεν μπορούν να ωφεληθούν από δίαιτες ή που έχουν προσπαθήσει, έχουν χάσει και ξαναπαίρνουν βάρος, επανέρχεται το βάρος τους, υπάρχει η λύση πλέον μέσω της χειρουργικής. Είναι κάτι το οποίο θα το επαναλαμβάνουμε μέχρι να εμπεδωθεί. Mm-hmm. Η παχυσαρκία είναι νόσος. Είδαμε με τι προβλήματα υγείας συνδέεται και πόσο σοβαρά προβλήματα υγείας προκαλεί και η ίδια η παχυσαρκία. Ακόμη και θνητότητα. Και πόσο ακριβώς, πόσο πολύ αυξάνει τη θνητότητα. Επομένως, πρέπει να κατανοήσουμε ότι χρειάζεται αντιμετώπιση, χρειάζεται μια οριστική αντιμετώπιση. Και αυτή η οριστική αντιμετώπιση έρχεται μόνο με τη χειρουργική. Όλες οι άλλες μέθοδοι έχει αποδειχθεί επιστημονικά και στην πράξη ότι δεν αποδίδουν, δεν εξασφαλίζουν κάποιο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Μπορεί δηλαδή με μια δίαιτα να έχουμε κάποιο προσωρινό, κάποιο πρόσκαιρο αποτέλεσμα, μια ωφέλεια, κάποια απώλεια βάρους. Δυστυχώς όμως μέσα σε λίγο καιρό, ίσως σε λίγους μήνες, τα κιλά επανέρχονται και η κατάσταση επιδεινώνεται. Όσο περνάει ο καιρός, επιδεινώνεται η κατάσταση. Γιατρέ, πείτε μου κάτι. Επειδή μιλάμε για χειρουργική πλέον επέμβαση και μάλιστα για παχυσαρκία που έχει να κάνει με το πώς δείχνουμε στον έξω κόσμο, θεωρείτε ότι μπορεί να είναι και μια κοσμητική ιατρική, μια επέμβαση κοσμητικής ιατρικής αυτό το πράγμα? Γιατί πολλοί το παρερμηνεύουν. Ναι, ή είναι τέλος πάντων θέμα υγείας? Εδώ τίθεται, υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, ας το πούμε. Και κάποια αμφισβήτηση από κάποιους οι οποίοι κακόπιστα βλέπουν αυτά τα χειρουργεία. Η αισθητική δεν αφορά τη βαριατρική χειρουργική. Βεβαίως υπάρχουν άτομα που έρχονται σε εμάς γιατί επιθυμούν μια απώλεια βάρους για αισθητικούς λόγους και πρόκειται συνήθως για νεαρής ηλικίας άτομα, συνήθως για μέτρια παχυσαρκία και όχι για πολύ βαριά παχυσαρκία, που πολλές φορές αυτά τα άτομα δεν έχουν ακόμη τουλάχιστον προβλήματα υγείας. Αυτό δεν είναι κάτι κακό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια πρόληψη. Αν κάποιος έχει πάρει ένα κακό δρόμο, είναι καλό να φροντίζει το μεταβολικό του προφίλ να το φτιάχνει, ας το πούμε, πριν είναι πλέον πολύ αργά. Διότι όταν εγκατασταθούν τα προβλήματα υγείας, πλέον η κατάσταση είναι πιο βαριά και πιο δύσκολη. Εκείνοι όμως οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης είναι εκείνα τα άτομα που έχουν ένα BMI πάνω από 35, δείκτη μάζας σώματος πάνω από 35 και έχουν αρχίσει να έχουν τα πρώτα προβλήματα υγείας, όπως είναι πλοουχάρινη υπέρταση και ή ο διαβήτης. Αυτά τα άτομα θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, διότι πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα για αυτούς. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο μια κάρτα που έχουμε ετοιμάσει για τις χειρουργικές επεμβάσεις κατά της παχυσαρκίας.
Να δούμε λιγάκι εδώ. Στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε επεμβάσεις που περιορίζουν την χωρητικότητα του στομάχου και επεμβάσεις που δημιουργούν δυσαπορρόφηση. Θέλω λίγο να μου το διευκρινίσετε αυτό το πράγμα για να καταλάβουμε μετά ποιες είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις εκείνες που θα μας βοηθήσουν να χάσουμε τα επιπλέον κιλά που αποτελούν βεβαίως και ένα πρόβλημα υγείας. Δύο είναι οι κύριες κατηγορίες, όπως θέσατε, είναι οι επεμβάσεις εκείνες οι οποίες περιορίζουν μόνο τη χωρητικότητα του στομάχου, δηλαδή μας εμποδίζουν να υπερκαταναλώνουμε, να καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες τροφής. Και υπάρχουν και επεμβάσεις που προσθέτουν κάτι ακόμα πάνω σε αυτό, δηλαδή δημιουργούν και μία δυσαπορρόφηση παρακάμπτοντας ένα μέρος του εντέρου. Δηλαδή, ακόμα και από την τροφή την οποία έχουμε καταναλώσει, μπορούμε να απορροφήσει ο οργανισμός μας λιγότερες θερμίδες, εάν αδρανοποιήσουμε, αν βγάλουμε εκτός λειτουργίας, ας το πούμε, ένα μέρος του πεπτικού συστήματος. Και αυτό γίνεται με παράκαμψη του εντέρου. Άρα, μικρότερος χρόνος λοιπόν στον οργανισμό να απορροφήσει συστατικά τα οποία θεωρούνται επιβαρυντικά για τον οργανισμό. Όχι ακριβώς επιβαρυντικά. Πολλές φορές είναι και ωφέλιμο, όπως είναι οι βιταμίνες, ο σίδηρος κλπ. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχει ακραία παχυσαρκία και δεν επαρκεί, ή εκτιμά ο γιατρός ότι δεν επαρκεί μόνο ο περιορισμός του στομάχου, ή όταν είναι το διατολογικό προφίλ του ασθενούς τέτοιο, δηλαδή ο ασθενής καταναλώνει περισσότερο από όσο ο μέσος πληθυσμός υδατάνθρακες, ας πούμε, ή είναι αυτό που λέμε γλυκατζίδες, δηλαδή του γλυκού περισσότερο. Λοιπόν, κλείνουμε προς τις επεμβάσεις δυσαπορρόφησης με την έννοια ότι θα πρέπει να εμποδιστεί και η πρόσληψη, ας πούμε, υπερβολικής ενέργειας από το έντερο, η απορρόφηση υπερβολικών θερμίδων. Έχουμε κατηγοριοποιήσει ουσιαστικά τις επεμβάσεις εκείνες που θα αντιμετωπίσουν την παχυσαρκία. Θέλω τώρα όμως, σας παρακαλώ, να μου διευκρινίσετε ποιες είναι οι επεμβάσεις αυτές διαθέσιμες και να μας πείτε ποια είναι πια, για ποιους και με ποιες προϋποθέσεις. Όπως είδαμε, υπάρχουν δύο ειδών επεμβάσεις. Οι επεμβάσεις περιορισμού της χωρητικότητας του στομάχου και οι επεμβάσεις οι οποίες προκαλούν και κάποιο είδους δυσαπορρόφηση. Οι πρώτες επεμβάσεις είναι πιο απλές. Απευθύνονται σε άτομα τα οποία, στο γενικό πληθυσμό θα έλεγα, στα περισσότερα άτομα, που συνήθως είναι καταναλωτές όγκου, όπως θα λέγαμε, δηλαδή καταναλώνουν αρκετά μεγάλες μερίδες. Αυτά τα άτομα θα αφηρηθούν πάρα πολύ από τις επεμβάσεις μίκρυσης του στομάχου. Παράδειγμα. Όπως είναι το γαστρικό μανίκι ή το sleeve gastrectomy, όπως είναι η γαστρική πτύχωση. Παλιότερα υπήρχαν και άλλες επεμβάσεις, οι οποίες δεν γίνονται πλέον, όπως είναι ο δακτύλιος. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτές όλες είναι επεμβάσεις περιορισμού της χωρητικότητας του στομάχου. Λοιπόν, για τις άλλες επεμβάσεις υπάρχουν εξής προδιαγραφές. Οι επεμβάσεις της απορρόφησης που βασίζονται στην παράκαμψη ενός μέρους του εντέρου, έτσι ώστε να μην μπορεί ο οργανισμός να απορροφήσει όλες τις θερμίδες της τροφής, απευθύνονται συνήθως σε άτομα τα οποία καταναλώνουν, ας το πούμε, υπερβολικά γλυκά, υπερβολική ζάχαρη. Αυτές οι επεμβάσεις έχουν τη δυνατότητα να αποτρέψουν τους ασθενείς από την υπερκατανάλωση ζάχαρης. Γι' αυτό το λόγο βοηθούν ειδικά αυτή την κατηγορία ασθενών. Πέραν αυτών, αυτές οι επεμβάσεις, ανάλογα με το πώς θα τις φτιάξει ο γιατρός, ας το πούμε, γιατί και εδώ υπάρχουν υποκατηγορίες, μπορούν να προσθέσουν και δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Μπορεί δηλαδή ο ασθενής να μην μπορεί να απορροφήσει όλο το λίπος, ας πούμε, το οποίο καταναλώνει. Άρα θα έχει και μια εξοικονόμηση στην ενέργεια. Μάλιστα. Κάθε τι όμως έχει το τίμημά του. Έτσι. Έχουν και αυτές κάποιες παρενέργειες επεμβάσεις. Ωραία. Πάμε τώρα ονομαστικά να δούμε τις επιλογές λοιπόν εκείνες που έχει ένας παχύσαρκος ασθενής, για να καταλάβουμε λοιπόν ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ποια είναι τα μειονεκτήματα και πότε χρησιμοποιούνται. Γαστρεκτομή ή αλλιώς γαστρικό μανίκι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι επέμβαση είναι αυτή? Είναι το state of the art. Είναι η πιο συχνή επέμβαση σήμερα παγκοσμίως. Είναι περίπου στο 60% της προτίμησης όλων των χειρουργών παγκοσμίως σήμερα. Μια επέμβαση που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια περίπου, η οποία γνώρισε τεράστια εξάπλωση και αποδοχή από τη χειρουργική κοινότητα, επειδή έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Πρόκειται για μια επέμβαση στην οποία αφαιρείται περίπου το 80% του στομάχου, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια άλλη ανατομική αλλαγή. Το στομάχι παραμένει μικρό, μικραίνουμε το στομάχι, γίνεται το στομάχι τόσο μικρό που η χωρητικότητά του περιορίζεται περίπου στα 150 με 200 γραμμάρια. Στο τέλος. Στο τέλος. Αυτή είναι η τελική του χωρητικότητα. Ενώ αρχικά θα μπορούσε να είναι, αρχικά είναι γύρω στο 1 κιλό, με ίσως και παραπάνω. Άρα δηλαδή έχουμε σχεδόν 80-85% μείωση του όγκου της χωρητικότητας του στομάχου. Ακριβώς. Λοιπόν, έχει δύο σοβαρά φυσιολογικά αποτελέσματα. Το ένα είναι ο μεγάλος περιορισμός στη χωρητικότητα, που σημαίνει αμέσως ότι κανείς με
μικρή ποσότητα τροφής νιώθει κορεσμό, νιώθει ένα φυσιολογικό κορεσμό, χωρίς να έχει κάποια δυσφορία, χωρίς να έχει κάτι που τον σταματάει, χωρίς να έχει εμέτους από υπερπλήρωση. Και το δεύτερο είναι ότι έχει μια επίδραση πολύ, πολύ αποτελεσματική στην πείνα. Μειώνει την πείνα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι και η ανάγκη για φαγητό, το αποτέλεσμα είναι ότι η ανάγκη για φαγητό γίνεται μικρότερη για τους ασθενείς που έχουν κάνει γαστρικό μανίκι. Όταν κάνει όμως κανείς το γαστρικό μανίκι και περιορίσουμε όλα αυτά τα οποία μας είπατε, δηλαδή ακόμη και τη χωρητικότητα του στομάχου σε τέτοιο βαθμό 80% μείωση από το αρχικό, εκεί ενδεχομένως θα έχουμε επιπλοκές ή είναι κάτι το οποίο διασφαλίζεται για τον ασθενή, η υγεία του δηλαδή μπορεί να είναι αυτή την οποία επιθυμεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουμε καμία απολύτως παρενέργεια, ούτε μεταβολική, ούτε κάποια επιπλοκή που να έχει σχέση εφόσον το χειρουργείο έχει γίνει τεχνικά σωστά. Mm-hmm. Ο ασθενής έχει μια απολύτως φυσιολογική ζωή, χωρίς να έχει κάποιες ανάγκες να προσαρμόζει τη διατροφή του. Η διατροφή του είναι τελείως φυσιολογική. Έχει μεγάλα περιθώρια επιλογής. Μπορεί να φάει σχεδόν απ' όλα, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα. Και σε γενικές γραμμές, αυτό που λέμε ποιότητα ζωής, η ποιότητα διαβίωσης είναι άριστη. Γι' αυτό ακριβώς έχει και αυτή την τεράστια αποδοχή, αυτή η επέμβαση παγκοσμίως. Προτού περάσουμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης μεθόδου, δηλαδή της λαπαροσκοπικής γαστροπλαστικής sleeve ή αλλιώς γαστρικό μανίκι, θέλω να μου πείτε πότε επιλέγει ο ασθενής ή ο ειδικός ή αν θέλετε σε συνεργασία και των δυο την μία ή την άλλη ή την οποιαδήποτε μέθοδο για την επέμβαση αυτή. Είναι λίγο ποιοι είναι οι παράγοντες δηλαδή εκείνοι που επηρεάζουν. Είπαμε πριν από λίγο ότι σε έναν βαθμό ο γιατρός, ας πούμε, μπορεί να έχει ανάλογα με το διαιτολογικό προφίλ του ασθενούς να έχει κάποιες ιδέες, να κάνει κάποιες προτάσεις. Βεβαίως, το τι τελικά θα γίνει αποτελεί προϊόν συγκατάθεσης και του ασθενούς. Έτσι, και ο ασθενής έχει την άποψή του σχετικά με το τι θέλει να κάνει στο σώμα του. Έτσι, λοιπόν, το τι επιλέγουμε για τον κάθε ασθενή είναι μια συμφωνία που κάνει ο ειδικός και ο ασθενής. Αφού όμως πρώτα ο ασθενής ενημερωθεί πολύ σωστά για το τι περιμένει από την συγκεκριμένη επέμβαση, ποια είναι τα συν και ποια είναι τα πλήν της κάθε επέμβασης, δηλαδή να έχει μια σφαιρική ενημέρωση που θα τον βοηθήσει να κάνει μια σωστή επιλογή και μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας και έχοντας και σαν προϋπόθεση ότι η συνεργασία με τον ειδικό θα συνεχιστεί και μετά το χειρουργείο, γιατί όλοι αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται μια φροντίδα που μπορεί να κρατήσει αρκετούς μήνες, ίσως και μερικά χρόνια. Θα πρέπει να είναι σε επαφή με τον γιατρό, να παρακολουθούνται και μεταβολικά, αλλά και να υποστηρίζονται ενδεχομένως και διαιτολογικά. Όλο αυτό μαζί θα το αποδεχθεί ο ασθενής και θα συμφωνήσει με τον γιατρό του τι επέμβαση ακριβώς θα κάνει. Συνεπώς, δεν είναι ότι απλά κάναμε μια επέμβαση και πλέον μπορούμε να φύγουμε άμεσα από το ιατρείο ή από την κλινική και να μείνουμε ήσυχοι ότι όλα θα πάνε κατευχήν, χωρίς όμως να έχουμε τη συμβολή του ειδικού. Ξέρετε, συνηθίζω να λέω στους ασθενείς ότι το αποτέλεσμα που θα έχουμε από αυτή την επέμβαση, από όποια επέμβαση επιλέξει ο ασθενής, είναι 50-50. Mm-hmm. Είναι δηλαδή κάτι που θα το κάνουμε μαζί. Ένα συμβόλαιο. Είναι ένα συμβόλαιο, ακριβώς ένα συμβόλαιο, στο οποίο συμμετέχουμε εξίσου και οι δύο. Θα πρέπει και ο γιατρός να βοηθήσει με την εμπειρία του και την καθοδήγησή του, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει και ο ασθενής να έχει και αυτός κάποιες υποχρεώσεις, τις οποίες θα τις τηρεί, ας το πούμε. Και βεβαίως απαιτείται μια συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών για να έχουμε το άριστο αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς είναι στην πραγματικότητα η βαριατρική χειρουργική. Δεν είναι μια επέμβαση την οποία την κάνουμε και φύγαμε. Μάλιστα. Γιατρέ, ποια είναι εκείνα τα κριτήρια τα οποία πρέπει να τηρούνται προκειμένου ένας ασθενής παχύσαρκος να μπορέσει πρώτα απ' όλα να χειρουργηθεί για την παχυσαρκία και δεύτερον να επιλέξει την κατάλληλη επέμβαση? Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, η επέμβαση που θα γίνει θα είναι το προϊόν μιας συζήτησης και ενός συμβολαίου που θα υπογραφεί και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του γιατρού και από την πλευρά του ασθενός. Ο ασθενής οφείλει να είναι ενημερωμένος και ο γιατρός οφείλει να το ενημερώσει σφαιρικά για τα είδη των επεμβάσεων, τι είδους επεμβάσεις μπορεί να κάνει για να χάσει κανείς το βάρος που επιθυμεί και να έχει τα αποτελέσματα που θέλει. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει και ο ασθενής να έχει κατανοήσει ότι η συνεργασία με τον γιατρό θα είναι μακροχρόνια και ότι θα πρέπει να είναι τακτικός στο follow-up, αυτό που λέμε στις επισκέψεις κλπ. Είναι μια δέσμευση λοιπόν. Είναι μια δέσμευση λοιπόν που πρέπει να αναλάβει και ο ασθενής. Είναι το πρώτο βήμα. Αυτό. Το δεύτερο βήμα είναι οι ιατρικές ενδείξεις. Οι ιατρικές ενδείξεις, ποιοι δηλαδή είναι κατάλληλοι και ποιοι δεν είναι κατάλληλοι.
Ας πάρουμε για παράδειγμα τώρα την περίπτωση του γαστρικού μανικιού. Υπάρχουν περιορισμοί, δηλαδή θα μπορούσε να εφαρμοστεί στον καθέναν ή είναι για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο παχείς από κάποιους άλλους? Θα σας απαντήσω ως εξής. Ουσιαστικά οι αντενδείξεις στο να κάνει κανείς κάποιο χειρουργείο είναι λίγες. Οι οποίες είναι οι εξής. Πρώτον, άτομα τα οποία είναι ψυχολογικά ασταθή και δεν είναι σε θέση να υπογράψουν αυτό το συμβόλαιο που λέγαμε. Και αυτό οφείλει να το κατανοήσει ο γιατρός από την αρχή και να τους αποκλείσει αυτούς τους ασθενείς. Άτομα δηλαδή τα οποία έχουν παραπλανηθεί, που έχουν ίσως εξωπραγματικές αντιλήψεις ή προσδοκίες από το χειρουργείο, στο πούμε. Είναι άτομα τα οποία είναι εξαρτημένα από χρήση ουσιών, τα οποία οπωσδήποτε λόγω ψυχολογικής αστάθειας, και αυτά θα πρέπει να αποκλειστούν. Και μια κατηγορία ασθενών οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα υγείας τέτοια που το να μπουν στη διαδικασία ενός χειρουργείου μπορεί να τους προσθέσει κινδύνους, ας το πούμε, και θα πρέπει να αποφευχθεί το χειρουργείο, δηλαδή άτομα τα οποία δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Τέλος, υπάρχουν και κάποιες ηλικιακές ομάδες. Έτσι, αυτά τα χειρουργεία είναι καλό να μην γίνονται σε παιδιά, να μην γίνονται σε άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. Όπως επίσης και στην ακραία ηλικία των άνω των 65, ας το πούμε έτσι, διότι δεν προσδοκούμε κάποια σημαντικά ωφέλη σε ένα άτομο, ξέρω εγώ, 70 ετών. Αν έχει φτάσει κάποιος 70 ετών και έχει προβλήματα με το βάρος του, δεν θα ωφεληθεί ιδιαίτερα αν χάσει κάποιο βάρος στα 70 ή στα 80, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Γιατρέ, θέλω τη βοήθειά σας να μας πείτε τελικά ποια είναι εκείνα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής γαστροπλαστικής sleeve ή αλλιώς το γαστρικό μανίκι, αφού βεβαίως χρησιμοποιήσουμε και την κάρτα αυτή που έχουμε εδώ, και βλέπω απουσία στενώσεων στον πεμπτικό σωλήνα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Αυτό γίνεται για να αντιδιαστήλουμε αυτή την επέμβαση του γαστρικού μανικιού με εκείνες τις επεμβάσεις που γινόταν παλαιότερα, όπως είναι η διαμερισματοποίηση του στομάχου, μια επέμβαση που έχει εγκαταληφθεί εδώ και 15 χρόνια, και ο γαστρικός δακτύλιος που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ την περασμένη δεκαετία. Εγκατακλείδηκε στα γρήγορα αυτές οι επεμβάσεις, οι προηγούμενες βασιζόταν στο να δημιουργήσουμε μια στένωση στο στομάχι, έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει τροφή κάτω. Λοιπόν, αυτό καταργείται με το γαστρικό μανίκι. Δεν υπάρχει στένωση στον πεμπτικό σωλήνα. Το στομάχι είναι φυσιολογικό. Απλά όλο το στομάχι πλέον είναι στενό. Δεν βάζουμε μια στένωση σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά όλο το στομάχι είναι στενό. Αν δηλαδή αυτό είναι ο σάκος, το στομάχι, ναι, εμείς δεν το συμπιέζουμε στο κέντρο του, του δίνουμε μια άλλη μορφή. Έχει μια άλλη μορφή. Λοιπόν, έτσι λοιπόν είναι όλο το στομάχι στενό και μικρότερο και έχουμε τα ωφέλη του περιορισμού, χωρίς όμως να δημιουργούνται προβλήματα που δημιουργούνται από στενώσεις, δηλαδή από φράξεις που καταλήγουν σε μέτους. Επίσης, δεν χρειάζεται να μπει κάποιο ξένο σώμα, γιατί οι στενώσεις συνήθως προϋποθέτουν το να βάλεις κάποιο ξένο σώμα, κάποιο δακτύλιο ίσως εκεί. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτά από τη δική τους πλευρά δημιουργούν προβλήματα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν όλα αυτά στο γαστρικό μανίκι. Μάλιστα. Είπατε ακριβώς να προκαλέσουν ενδεχομένως επιπλοκές όπως ο εμετός. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι κατάλληλη για βουλημικούς η συγκεκριμένη μέθοδος. Είναι η πιο κατάλληλη, πιο συμβατή, γιατί όπως και το γαστρικό bypass, είναι επεμβάσεις οι οποίες δεν δημιουργούν στενώσεις. Κοιτάξτε, οι βουλημικοί συχνά προκαλούν οι ίδιοι εμετούς, ξέρετε, για να απαλλαγούν από το παραπάνω φαγητό που έχουν φάει, ας το πούμε. Έτσι. Επομένως, επεμβάσεις οι οποίες δημιουργούν στενώσεις, μάλλον τους βοηθούν να κάνουν αυτή την κακή συνήθεια που έχουν, ας πούμε, να μην την καταστήλουν, να την χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν στην ουσία το χειρουργείο για να προκαλούν εμετούς. Είναι μια λάθος στάση, μια λάθος αντιμετώπιση της όλης κατάστασης, διότι αυτό δημιουργεί επιπλοκές μακροπρόθεσμα. Δηλαδή έχουν προβλήματα στο στομάχι τους πλέον. Τώρα, ένα βασικό σύμπτωμα της πείνας, καταστέλλεται η ουσία γκρελίνη, σωστά το λέω, ακριβώς, που προκαλεί πείνα. Ακριβώς. Άρα πλέον θα απαλλαχθούμε από την ακατάσχητη πείνα. Άρα και λοιπόν θα μειωθεί η πείνα, δεν θα απαλλαγούμε. Η πείνα είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, ένα ένστικτο που μας κρατάει στη ζωή. Δηλαδή πεινάμε όταν χρειάζεται ο οργανισμός ενέργεια, όταν χρειάζεται να φάμε. Αυτό τουλάχιστον είναι το φυσιολογικό. Βεβαίως με την επέμβαση αυτή η απουσία της γκρελίνης, μάλλον η μείωση των επιπέδων της γκρελίνης, γιατί υπάρχει γκρελίνη, απλά δεν εξαφανίζεται τον οργανισμό, υπάρχει γκρελίνη, αλλά τα επίπεδά της πέφτουν, είναι πιο χαμηλά τα επίπεδα, έτσι ώστε να μην πυροδοτείται ο μηχανισμός της πείνας κάθε λίγο και λιγάκι. Στην ουσία θα μπορούσαμε να πούμε ότι μειώνεται η πείνα, όχι ότι εξαφανίζεται. Μάλιστα. Αλλιώς μετά θα είχαμε άλλο πρόβλημα. Αλλιώς θα είχαμε άλλο πρόβλημα. Ωραία. Δεν απαιτούνται συχνές ιατρικές επισκέψεις. Μετεχειρητική παρακολούθηση τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικά μέσα
και έχουμε περιορισμένες σοβαρές επιπλοκές. Τρία επίσης πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Έτσι, επιπλοκές σε κέντρα εξειδικευμένα, όπως είναι και το δικό μας, είναι της τάξης του 0,5% ας το πούμε, και αντιμετωπίζονται χωρίς πολλά προβλήματα, χωρίς θνητότητα. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό ότι επειδή η επέμβαση είναι ασφαλής και δεν υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές, οι ασθενείς μπορεί να, ακόμα και οι ασθενείς που ζουν σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές, όπως είναι σε νησιά, ας το πούμε, που δεν είναι εύκολο να έρχονται κάθε λίγο και λιγάκι και να μετακινούνται για να έχουμε μια επίσκεψη, μπορούν να παρακολουθούνται και με τηλεατρική, ας το πούμε, να έχουν τις εξετάσεις τους, να τις παρακολουθεί ο γιατρός, ακόμα και του μακρόθεν. Και βεβαίως, όταν μπορούν να έρχονται, να έρχονται κιόλας, ας πούμε, χωρίς να πιέζονται οι άνθρωποι. Είναι στα πλεονεκτήματα αυτά. Τώρα, βοηθήστε με λιγάκι να κατανοήσω κάτι, γιατί κυκλοφορούν διάφορες φημολογίες για επεμβάσεις οι οποίες μπορούν να θεραπεύσουν το διαβήτη. Πού ο μύθος, πού η πραγματικότητα. Θα έλεγα ότι είναι η καινούργια κατάκτηση, ας το πούμε, της βαριατρικής χειρουργικής. Και το γαστρικό μανίκι είναι μία από τις επεμβάσεις αυτές που προτείνονται διεθνώς για την αντιμετώπιση του διαβήτη. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Φαίνεται ότι με την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει τόσα χρόνια, ότι έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ορισμένες επεμβάσεις όπως το γαστρικό μανίκι και το γαστρικό bypass, παρακάμψεις δηλαδή, μπορούν να θεραπεύσουν το διαβήτη τύπου 2. Μιλάμε όμως για το διαβήτη ο οποίος είναι σε πρώιμα στάδια και όχι για τον σοβαρό και βαρύ χρόνιο διαβήτη που έχει εγκατασταθεί από χρόνια και χρειάζεται ο ασθενής ενδεχομένως να παίρνει και ινσουλίνη. Αρχικές καταστάσεις, μιλάμε λοιπόν, να το σημειώσουμε αυτό. Έτσι, σημειώνουμε λοιπόν ότι οι ασθενείς οι οποίες πάσχουν από προδιαβήτη ή αρχόμενο διαβήτη, δηλαδή έχει εγκατασταθεί 2-3 χρόνια, στο πούμε, ο διαβήτης και αντιμετωπίζονται φαρμακευτικά, μπορούν με μια τέτοια επέμβαση να λύσουν το πρόβλημα του διαβήτη για πολλά χρόνια. Να μην χρειάζονται πλέον φάρμακα. Είναι πολύ σημαντικό και καλά κάνατε και το θέτετε το θέμα. Είναι καλό να το γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται και μιλάμε για ένα ποσοστό ασθενών περίπου 1 εκατομμύριο στη χώρα μας που έχουν αρχόμενο διαβήτη ή σοβαρού τύπου διαβήτη, ας το πούμε. Τους αφορούν αυτά τα χειρουργεία. Και εδώ θα ήθελα να κάνω και τη διευκρίνηση ότι, κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητο ο διαβητικός, αυτό τουλάχιστον εμείς το ισχυριζόμαστε και το πολεμάμε να το κάνουμε κτήμα στην καθημερινότητα και μεταξύ μας και οι γιατροί, ότι δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς πολύ παχύσαρκος και διαβητικός για να προσφύγει στη λύση της χειρουργικής. Μπορούν και άτομα με ένα δείκτη σωματικού βάρους πάνω από 30, εφόσον πάσχουν από ερχόμενο διαβήτη, να λύσουν το πρόβλημα και να μην χρειάζονται φάρμακα, να απαλλαγούν και από τα φάρμακα, αρκεί να συμβουλευτούν τον γιατρό, τον ειδικό γιατρό, τον χειρουργό που ασχολείται με τη βαριατρική χειρουργική. Τώρα, θα κάνουμε ένα μικρό σύντομο διάλειμμα, γιατί θέλω να ακούσω τις μαρτυρίες των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε επέμβαση για το γαστρικό μανίκι ή αντίστοιχα για το γαστρικό bypass και όλες αυτές τις περιπτώσεις που μας έχετε περιγράψει. Πάμε λοιπόν να δούμε μια μαρτυρία. Από μικρό παιδί ήμουν ένα παιδί με παραπάνω κιλά από τα άλλα. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να τρέξω, να μην μπορώ να παίξω, να μην μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Μεγαλώνοντας είχα και ένα ατύχημα, το οποίο με καθήλωσε στο κρεβάτι για 2 χρόνια. Εκεί τα κιλά μου πήγαν περισσότερα. Οπότε αποφάσισα να δω έναν ειδικό και έτσι μου προτείναν τον κύριο Σκρέκα. Πήγα, μίλησα μαζί του, μου ενέπνευσε εμπιστοσύνη και έτσι μπήκα στη διαδικασία του χειρουργείου. Μέσα σε 3 μήνες έχασα 35 κιλά, με αποτέλεσμα η ζωή μου να είναι πολύ καλύτερη. Να μπορώ να τρέξω, να μην έχω προβλήματα υγείας και να έχω μια πολύ φυσιολογική ζωή. Ευχαριστώ τον κύριο Σκρέκα που με βοήθησε και έχω γίνει αυτό που θα ήθελα να ήμουν πάντα. Αδύνατη. Εξαιρετική μαρτυρία, γαστρικό μανίκι και εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι έχει αποτέλεσμα. Ναι, μια ασθενή η οποία έχει χειρουργηθεί αρκετά χρόνια πριν, έτσι. Ωραία. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Μιλήσαμε λοιπόν και για το διαβήτη σε αρχικό στάδιο, ο οποίος μπορεί βεβαίως να βρει ίαση, μια και η εκπομπή μας λέγεται ίαση, μέσα από κάποιες επεμβάσεις βαριατρικής. Γνωρίζω για μια ακόμη επέμβαση που λέγεται το γαστρικό bypass.
Τι ακριβώς είναι και σε τι διαφέρει αυτή με το γαστρικό μανίκι? Το γαστρικό bypass είναι μια επέμβαση, ας το πούμε, μεγαλύτερης βαρύτητας από το γαστρικό μανίκι. Στην πραγματικότητα πρόκειται, ας το πούμε, γαστρικό μανίκι συν παράκαμψη εντέρου. Δηλαδή είναι δύο χειρουργία. Ενώ το γαστρικό μανίκι είναι μια επέμβαση η οποία περιορίζεται στο στομάχι, οι επεμβάσεις παράκαμψης πλέον, μέσα στην οποία εντάσσεται και το bypass, δημιουργούν πλέον του περιορισμού στο στομάχι και μια παράκαμψη στο πεπτικό σύστημα, έτσι ώστε η τροφή που καταναλώνουμε να μην περνάει από όλο το έντερο. Η παράκαμψη αυτή φαίνεται ότι έχει φανεί ότι έχει δύο φυσιολογικά αποτελέσματα. Το ένα είναι ότι βοηθάει στο διαβήτη γι' αυτό. Η παράκαμψη δηλαδή του πρώτου μέρους του πεπτικού συστήματος βοηθάει στην καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου, αντιμετωπίζει το διαβήτη. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ότι προκαλεί μια σχετική δυσαπορρόφηση στα θρεπτικά συστατικά. Δεν μπορεί ο οργανισμός να απορροφήσει όλες τις θερμίδες της τροφής. Δεν μπορεί ενδεχομένως να απορροφήσει αρκετό ποσοστό του λίπους που καταναλώνουμε. Δεν μπορεί ίσως και ένα μέρος της πρωτεΐνης, αλλά συγχρόνως δεν μπορεί να απορροφήσει και ορισμένες θρεπτικές ουσίες, τις οποίες έχει ανάγκη ο οργανισμός, όπως είναι οι βιταμίνες, όπως είναι ο σίδηρος, όπως είναι το ασβέστιο και άλλα εχνοστοιχεία. Άρα θέλει βεβαίως την προσοχή και την παρακολούθηση του ειδικού. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια επέμβαση η οποία έχει σοβαρά αποτελέσματα στη φυσιολογία του οργανισμού, που στην περίπτωση αυτή χρειάζεται πιο στενή παρακολούθηση από τον γιατρό, ίσως και ισόβια παρακολούθηση, για να διασφαλιστεί η υγεία των ασθενών. Έτσι λοιπόν αυτές τις επεμβάσεις τις προτείνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι κρίνει ο ειδικός ότι δεν μπορούν με άλλο τρόπο να αντιμετωπιστούν. Είναι δηλαδή η ίστατη λύση, να το πω έτσι. Αρκεί να σας πω ότι μετά από αυτή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι. Είναι το πιο βαρύ χειρουργείο. Είναι το άκρο ακριβώς. Παρ' όλα αυτά μπορεί όμως, ας πούμε, όταν υπάρχει λόγος συγκεκριμένος, ο γιατρός να την επιλέξει την επέμβαση αυτή. Μπορεί να την επιλέξει και ο ασθενής. Ας πούμε, αν είναι διαβητικός και θέλει οπωσδήποτε το μέγιστο δυνατό για την ωφέλεια του διαβήτη. Σήμερα υπάρχει τάση διεθνώς σε επεμβάσεις τύπου bypass, σε επεμβάσεις παράκαμψης, όπως επίσης και κάποιες άλλες πειραματικές επεμβάσεις που είναι για τη θεραπεία του διαβήτη, ειδικά σχεδιασμένες, να προτείνονται σε ασθενείς που έχουν ανάγκη για θεραπεία διαβήτη στην ουσία. Έτσι. Ακόμα και αν δεν έχουν πάρα πολλά κιλά να χάσουν, αν είναι μέτρια παχύσαρκοι, μπορεί να τους προτείνει κανείς να κάνουν μια επέμβαση bypass. Σημειώνω λοιπόν από αυτό το οποίο μου λέτε δύο βασικά ζητήματα. Ένα, ότι αποτελεί μια ίστατη λύση στο θέμα παχυσαρκίας ως επέμβαση, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πλέον άλλη επιλογή. Και δεύτερον, ότι θέλει οπωσδήποτε παρακολούθηση από τον ειδικό γιατρό. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα, η γαστρική πτύχωση. Τι είναι, το ακούω εγώ έτσι, ας πούμε, με τη ματιά ενός δημοσιογράφου, ενός ανθρώπου. Και θέλω να καταλάβω, δηλαδή τι κάνουμε, παίρνουμε το στομάχι και το διπλώνουμε έτσι ώστε να μην περνά το φαγητό? Όχι ακριβώς έτσι, αλλά η γαστρική πτύχωση είναι μια τεχνική πιο σύγχρονη, δεν θα έλεγα σύγχρονη, θα έλεγα η νεότερη σε ηλικία έτσι. Η πιο νέα τεχνική, ας πούμε, βαριατρικής χειρουργικής. Με μια επέμβαση η οποία πρώτη φορά παρουσιάστηκε γύρω στο 2008, δηλαδή... Πρόσφατη. Μιας δεκαετίας, τώρα κλείνει τα 10 χρόνια. Και σε αυτό το διάστημα έχει αποκτήσει αρκετούς οπαδούς μεταξύ των βαριάτρων, θα λέγαμε, ας πούμε. Άρα σε τι διαφέρει, πώς ακριβώς η διαφορά της, ακούστε, η γαστρική πτύχωση είναι μια εναλλακτική γαστρεκτομή σλίβ, ένα εναλλακτικό μανίκι. Μόνο που στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί στομάχι, δεν αφαιρούμε στομάχι. Mm-hmm. Το στομάχι αναδιπλώνεται, πτυχώνεται, γίνεται πλυσές στην ουσία, μόνο με ραφές. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να το κάνει το στομάχι, να το πτυχώσει το στομάχι, και διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το πώς θα το κάνει κανείς, ας πούμε, αν θα κάνει μια επιμήκη πτύχωση, αν θα κάνει μια εγκάσια πτύχωση. Το state of the art είναι τώρα αυτό που τουλάχιστον εγώ προτείνω, είναι η ενισχυμένη γαστρική πτύχωση. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύγχρονη τεχνική, η οποία αποτελεί προϊόν μιας δεκαετούς εμπειρίας με αυτή την επέμβαση, ας πούμε, και εξέλιξης. Και σε τι διαφέρει αυτή από την απλή πτύχωση? Αυτή διαφέρει στο ότι γίνεται σε δύο επίπεδα, με πολλές πτυχές, με πέντε πτυχές,
και διασφαλίζεται με δύο σειρές ραμμάτων και διασφαλίζεται αφενός μεν ότι το στομάχι δεν έχει, ας το πούμε, μεγάλο φορτίο ξένων σωμάτων πάνω, δεν έχει πολλά ράματα, ας το πούμε, διότι τα περισσότερα ράματα που χρησιμοποιούμε είναι απορροφήσιμα και μετά από λίγο καιρό εξαφανίζονται, φεύγουν. Βιοδιασπόμενο δηλαδή. Βιοδιασπόμενο, ας πούμε. Και από την άλλη πλευρά είναι τόσο ασφαλισμένη που αποκλείει οποιαδήποτε επιπλοκή. Γιατί ακόμα και σε αυτή την επέμβαση υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε αυτό που λέμε διαρροή, διαφυγή από κάποιες ραφές ή αν φύγουν κάποια ράματα, να υπάρξει κάποια διαρροή περιεχομένου. Τέτοιου τύπου όμως επιπλοκές, όχι κάτι περισσότερο. Όχι, τέτοιου τύπου επιπλοκές. Συγχρόνως με την ενισχυμένη γαστρική πτύχωση έχουμε την καλύτερη δυνατή φόρμα και την πιο ανθεκτική, ας πούμε, συραφή, έτσι ώστε να αντέξει η πτύχωση, να μην λυθούν οι ραφές αυτές και ξανανοίξει το στομάχι μετά από λίγα χρόνια, ας πούμε. Είναι, σας είπα, το αποτέλεσμα της δεκαετούς εμπειρίας και εξέλιξης πάνω σε συγκεκριμένη τεχνική, ας το πούμε. Γιατρέ, ήθελα να απλώς με συγχωρείτε, παρακαλώ, να σας πω ότι η γαστρική πτύχωση σήμερα προτείνεται σε άτομα που έχουν ανάγκη απώλειας βάρους μέχρι 30-40 κιλά. Δεν θα την προτείνουμε, είναι μια εναλλακτική τεχνική, δεν θα την προτείνουμε στον διαβητικό ασθενή, ο οποίος έχει ανάγκη μιας βαριάς επέμβασης, πιο βαριάς επέμβασης, που έχει ανάγκη να ρυθμίσει το διαβήτη του. Θα την προτείνουμε κυρίως σε άτομα που έχουν ένα στόχο 30-40 κιλών. Και αν θα λέγαμε ότι, όπως με ρωτήσατε και πριν, υπάρχουν κοσμητικές επεμβάσεις, θα λέγαμε ότι, ας πούμε, είναι μια επέμβαση που περισσότερο θα γίνει για κοσμητικούς λόγους σε νεαρά άτομα παρά σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη από μαζική απώλεια βάρους. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι, επειδή μου είπατε ότι τα ράματα μπορεί κάποια στιγμή να απορροφηθούν στην απλή πτύχωση, να σπάσουν και επιστρέφει το στομάχι στην αρχή του μορφή, δηλαδή. Με αυτή την τεχνική, ναι, το στομάχι πραγματικά, αν αφαιρεθούν τα ράματα, ξαναπιστρέφει στην αρχή του μορφή. Είναι επέμβαση που είναι πλήρως αναστρέψιμη και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί και ο γιατρός, αν χρειαστεί, να την αναστρέψει την επέμβαση. Το βέβαιο όμως είναι ότι αν επιστρέψει, τότε ουσιαστικά ο ασθενής που πήγε να αντιμετωπίσει παχυσαρκία κινδυνεύει να επιστρέψει στην αρχική του μορφή. Σωστά ή όχι? Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά και σε ασθενείς οι οποίοι είχαν βάλει στο παρελθόν δαχτυλίους. Χρειάστηκε να αφαιρεθεί για παρενέργειες και προβλήματα ο δαχτύλιος και βλέπουμε ότι μέσα σε λίγο καιρό πράγματι το βάρος εκτινάσεται στα επίπεδα σχεδόν που ήταν και πριν το χειρουργείο. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. Ναι. Αν απορροφηθούν και πάλι τα ράματα, μπορεί ο ασθενής αυτός να αναζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία κάνοντας ακόμη μια ενισχυμένη στην περίπτωση αυτή η γαστρική πτύχωση? Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσω κάτι. Όταν λέω ότι απορροφώνται τα ράματα, δεν εννοώ ότι όλα τα ράματα απορροφώνται. Απορροφάται ένα μέρος των ραμάτων. Ένα άλλο μέρος των ραμάτων παραμένει για να κρατήσει το στομάχι στην αρχική του μορφή, στην πραγματική του μορφή, δηλαδή που θέλουμε μετά εμείς, την τυχωμένη, ναι. Δεν ξανανοίγει το στομάχι. Παρ' όλα αυτά, εάν συμβεί στη γαστρική πτύχωση και για κάποιο λόγο τα ράματα, όπως με ρωτάτε, φύγουν ή διασπαστούν ή, ξέρω εγώ, λυθούν, γιατί υπάρχει να λυθούν. Πράγματι, μπορεί κανείς, ας πούμε, ανάλογα με το ποιο είναι το πρόβλημα, να επαναλάβει την επέμβαση αυτή ή αυτή και κάποια άλλη επέμβαση. Θα μπορούσε να κάνει κάποιος ενδεχομένως, αν χρειαστεί, αν ξαναπάρει βάρος μετά από γαστρική πτύχωση, θα μπορούσε να κάνει μετά από κάποια χρόνια, ξέρω εγώ, να κάνει γαστρικό μανίκι ή να κάνει γαστρικό bypass. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο επιγραμματικά, για να συζητήσουμε και πάνω σε αυτά, τα πλεονεκτήματα της γαστρικής πτύχωσης. Δεν υπάρχουν συμπτικές ή σοβαρές απότερες επιπλοκές. Είναι πάρα πολύ μικρή η πιθανότητα με τη γαστρική πτύχωση να έχουμε αυτό που λέμε διαφυγές, δηλαδή διαρροές. Και με την δική μας τεχνική, αυτή την ενισχυμένη γαστρική πτύχωση, είναι πρακτικά μηδενική. Άρα λοιπόν είμαστε ασφαλείς. Υπάρχει 100% ασφάλεια στο χειρουργείο. Ειδικά για τη σύψη είναι το βασικό, πέρα από τα υπόλοιπα για τις διαρροές, αλλά το θέμα είναι. Αυτή η σύψη, η διαρροή σημαίνει κίνδυνο συμπτικής κατάστασης, ας πούμε. Σημαίνει μικρόβια, σημαίνει λοιμώξεις. Δεν εφυτεύονται ξένα υλικά, όπως για παράδειγμα δακτύλη σιλικόνης και δεν γίνεται εκτομή του στομάχου, δηλαδή το sleeve που λέμε, το μανίκι. Ναι. Σωστά. Υπάρχουν και εκείνοι ασθενείς οι οποίοι για προσωπικούς λόγους δεν θα ήθελαν, δεν επιθυμούν να αφαιρεθεί έστω και ένα μέρος του στομάχου. Να έχουν κάποιες μείζονες αλλαγές στο πεπτικό σύστημα. Για αυτούς τους ασθενείς η πτύχωση είναι μονόδρομος. Μάλιστα. Η επέμβαση είναι αναστρέψιμη, το είπαμε άλλωστε και προηγουμένως. Έτσι, με την αφαίρεση των ραμάτων, ο στόμαχος ανακτά την αρχική του μορφή. Κάτι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος, για τον άνθρωπο μετά λόγο, θέλει να επιστρέψει το στομάχι του στην αρχική μορφή. Δεν περιορίζει τις επιλογές στη διατροφή.
Σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει όπως και στο γαστρικό μανίκι. Δεν έχουμε στενώσεις, δεν έχουμε ξενασώματα, δεν έχουμε περιορισμό στη διέλευση της τροφής. Ό,τι θέλουμε να φάμε διέρχεται ελεύθερα προς το στομάχι μας. Δεν μας περιορίζει λοιπόν στις επιλογές. Θα σας δώσω, για να ξεκαθαρίσουμε αυτό, να το κάνουμε λίγο πιο σαφές μάλλον αυτό το θέμα, θα σας πω το εξής. Με τις προηγούμενες επεμβάσεις, το γαστρικό δακτύλιο, ας το πούμε, που δημιουργούσαμε στενώσεις στον πυρητικό σωλήνα, αν κάποιος δεν μασούσε πάρα πολύ καλά την κάθε μπουκιά, υπήρχε το ενδεχόμενο της απόφραξης, το φαινόμενο του νεροχύτη. Δηλαδή. Λοιπόν, υπήρχε απόφραξη η οποία κατέληγε σε μια εξαγωγή, έναν εμέτο, ας πούμε. Θα έπρεπε να. Έτσι. Καμιά φορά σε κάποιες απίθανες περιπτώσεις που έχουν συμβεί όμως, χρειάστηκε ενδοσκοπικά, με γαστροσκόπηση κλπ. Να αφαιρέσουμε ενσφινωμένα τεμάχια κρέατος τα οποία μπορούσαν να σφινωθεί, ας το πούμε, πάνω σε στένωση. Τέτοια προβλήματα με τη γαστρική πτύχωση και το γαστρικό μανίκι δεν υπάρχουν. Έχουμε ένα φυσιολογικό στομάχι το οποίο μπορεί να δεχθεί όλη την τροφή που καταναλώνουμε, απλά οι ποσότητες είναι περιορισμένες γιατί θα μας δημιουργήσει τον κορεσμό με πολύ μικρή ποσότητα. Ποσότητα λοιπόν και όχι το είδος. Όχι το είδος, άρα οι επιλογές μας είναι ελεύθερες. Μάλιστα. Μπορούμε να φάμε και κρέας, μπορούμε να φάμε και χόρτα. Και καλό ακούγεται. Προτείνουμε εμείς έτσι να υπάρχει μια ισορροπημένη διατροφή. Έτσι θα πρέπει να έχεις και το λαχανικό σου. Πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο με το δακτύλιο. Δεν ήταν εύκολο με το δακτύλιο να έχεις και ισορροπημένη διατροφή, να έχεις και τη σαλάτα σου, να έχεις και τα λαχανικά σου. Πολύ πιο εύκολα υπήρχαν αποφράξεις με αυτά. Ας το πούμε, εδώ δεν έχουμε και προβλήματα. Απαιτεί ελάχιστη νοσηλεία. Πόσο καιρό χρειάζεται για μια τέτοιου είδους επέμβαση? Μία ημέρα. Μπαίνεις και βγαίνεις. Μπαίνεις, την επόμενη βγαίνεις. Βραχία νοσηλεία κοινό. Βραχία νοσηλεία στην ουσία. Με μια διανυκτέρευση, θα λέγαμε. Μια διανυκτέρευση. Άρα υπάρχει και ένα οικονομικό όφελος εκτός από την ταλαιπωρία του ασθενούς. Εκεί είναι το δυνατό σημείο της γαστρικής πτύχωσης. Το κόστος με τη γαστρική πτύχωση είναι το μισό σε σχέση με αυτό που είναι για το γαστρικό μανίκι. Είναι και το τελευταίο βεβαίω σημείο το οποίο αναφέρουμε στην κάρτα. Ότι έχει το χαμηλότερο κόστος από όλες. Το χαμηλότερο κόστος παγκοσμίως. Είναι επέμβαση η οποία είναι στα από πλευράς κόστους, ας πούμε, για τον ασθενή, είναι περίπου στα επίπεδα μιας μέσης βαρύτητος επέμβασης, ας πούμε, όπως μια αφαίρεση χολής, ας το πούμε, έτσι, στα ίδια οικονομικά επίπεδα, είναι έτσι, χωρίς να χρειάζονται κάποια ειδικά υλικά ή με πολύ βραχία νοσηλεία, λοιπόν, ανάρρωση άμεση, ας πούμε, ταχύτατη ανάρρωση, λοιπόν, είναι μια ημέρα στην ουσία υπόθεση. Το κόστος για όλες αυτές τις επεμβάσεις καλύπτεται από τα ταμεία? Και αν ναι, σε ποιο βαθμό? Ναι. Σήμερα λιγότερο, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί κάποιο ρόλο να παίξει. Υπάρχει πάντως μια συμμετοχή. Υπάρχει κάποια συμμετοχή. Δυστυχώς, λόγω της οικονομικής καταστάσεως, κάθε μέρα που περνάει, δυστυχώς, περιορίζονται αυτή η συμμετοχή. Παρόλα αυτά, όταν υπάρχει δυνατότητα, γίνεται και η χρήση του ταμείου με κάποιες ειδικές διαδικασίες. Θα πρότεινα σε όποιον ενδιαφέρεται, ας το πούμε, να μάθει περισσότερα και για τα θέματα αυτά, τα οικονομικά κλπ. Να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο www.skrekas.net, όπου μπορεί να βρει πληροφορίες και για τις τιμές και για το κόστος και τις διαδικασίες που χρειάζονται για τα ταμεία. Κλείνοντας, γιατρέ, θέλω να ρωτήσω για εκείνους οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μια επέμβαση δακτυλίου ή όποια άλλη επέμβαση κατά της παχυσαρκίας, αν στο μέλλον θα μπορούσαν να ξανακάνουν μια άλλη επέμβαση ή και την ίδια που είχαν κάνει στο παρελθόν, προκειμένου να χάσουν ακόμη περισσότερα κιλά. Εδώ υπάρχει, ας πούμε, ένα δόγμα, θα έλεγα, ας πούμε, μεταξύ των βαριάτρων. Συνήθως δεν επαναλαμβάνουμε την ίδια επέμβαση αν υπάρξει αποτυχία, γιατί, κοιτάξτε, οι επεμβάσεις έχουν επιτυχία σε ένα ποσοστό, ας το πούμε, μεσοσταθμικά 70-75%. Πάντα υπάρχουν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι είτε γιατί δεν είναι υπάκουοι, είτε γιατί αναθεωρούν εκείνη τη συμφωνία που είπαμε ότι έχουμε κάνει με τον ασθενή πριν το χειρουργείο και τελικά στην πράξη αποδεικνύονται αφαιρέγγυοι, ξαναπαίρνουν. Είτε γιατί, θα έλεγα και αυτό, ότι καμιά φορά και η επέμβαση μπορεί να μην είναι τέλεια τεχνικά, να έχει κάποια προβληματάκια, μπορεί εν πάση περιπτώσει να ξαναπάρουν κάποιο βάρος στο μέλλον. Ο ένας στους τέσσερις μπορεί λοιπόν να υποτροπιάσει στο μέλλον. Τώρα, τι μπορεί να γίνει για αυτούς τους ασθενείς που έχουν υποτροπή, που ξαναπαίρνουν κιλά όταν έχει προηγηθεί μια επέμβαση? Εξαρτάται ποιος είναι ο λόγος της υποτροπής. Έτσι. Είναι μόνο η μη συμμόρφωση του ασθενούς, ας το πούμε, ή είναι και τεχνικό το πρόβλημα?
Ας πούμε, αν είναι κάποιος ο οποίος είχε βάλει ένα δακτύλιο που μετά από μερικά χρόνια σταμάτησε να λειτουργεί, γιατί συμβαίνουν αυτά και συνέβαιναν τους δακτυλίους, και ο ασθενής αναγκάστηκε να τον ανοίξει το δακτύλιο και παίρνουν. Λοιπόν, είναι μια διαφορετική περίπτωση. Άρα λοιπόν, το τι θα κάνουμε εξαρτάται λοιπόν από το τι επέμβαση έχει προηγηθεί, ποια είναι η αιτία της ανάκτησης του βάρους και βεβαίως πάντα υπάρχει λύση. Συνήθως όχι με την ίδια επέμβαση. Θα αντιμετωπιστεί με ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Δηλαδή, αν έχει βάλει δακτύλιο, το επόμενο λογικό βήμα είναι να αφαιρεθεί ο δακτύλιος, εφόσον δεν λειτουργεί πλέον, και να κάνει ένα γαστρικό μανίκι. Ή αν έχει κάνει γαστρικό μανίκι, το επόμενο βήμα είναι να γίνει μια μετατροπή σε γαστρικό bypass, σε παράκαμψη πλέον. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά γίνονται με την σύμφωνη γνώμη, μάλλον πρώτα να πούμε έτσι, με την άποψη του ειδικού και έπειτα με την γνώμη του κάθε ασθενούς. Γιατρέ, θέλω να σας ευχαριστήσω, πάρα πολύ. Ήταν μια διαφορετική συζήτηση και νομίζω ότι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν χρόνιο πρόβλημα παχυσαρκίας μέσα από αυτές τις τεχνικές μπορεί κάπως να βοηθηθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η παχυσαρκία έχει πλέον τρόπο αντιμετώπισης, αρκεί κανείς να είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε μια επέμβαση όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Το μόνο που έχει να κάνει ένας ασθενής είναι να επιλέξει τον εξειδικευμένο ιατρό, ο οποίος θα του υποδείξει μετά από κατάλληλους ελέγχους την πλέον αποτελεσματική και ασφαλή χειρουργική μέθοδο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.